κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η σταθερή φιλοσοφική και θεολογική εκπομπή επιστημονικού περιεχομένου που μας βλέπετε σταθερά κάθε εβδομάδα εδώ μέσα από τη συχνότητα του καναλιού 9 και σήμερα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο που βλέπετε, να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις για ένα πολύ σημαντικό θέμα, για το θέμα της συμπεριφοράς των διαπροσωπικών σχέσεων. Πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους συνανθρώπους μας, στους ανθρώπους της καθημερινότητας, του οικείου περιβάλλοντός μας, τι πρέπει να κάνουμε, από τι στοιχεία θα πρέπει να αποτελείται η συμπεριφορά μας. Όλα αυτά θα τα δούμε, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβουμε τι είναι ο άνθρωπος, το μεγάλο διαχρονικό ερώτημα που απασχόλησε την φιλοσοφία και την θεολογία. Θα μιλήσουμε για αυτογνωσία, θα μιλήσουμε για την μευτική του Σοκράτη, μέσα από τη σοκρατική ειρωνία, μέσα από τον διάλογο που έκανε με τους ανθρώπους της εποχής του και ουσιαστικά τους έβγαζε την αλήθεια, τους έβγαζε αυτό το οποίο ήθελε. Να δούμε επίσης τον περίφημο ύμνο του Αποστόλου Παύλου που μιλάει μέσα από αυτό το λογοτεχνικό κείμενο για την αγάπη, μέσα από την εποχή μας, μέσα από την ανώθευτη αυτή αγάπη του που μίλησε και η φιλοσοφία και ο Αριστοτέλης. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Επίσης θα έχουμε και επικοινωνία με Λάρισα για να μιλήσουμε για μια εκδήλωση που είχα κάνει πριν από λίγες μέρες, που πήγε πολύ καλά αυτή η εκδήλωση, είχε πάρα πολύ κόσμο. Μέσα από την εκδήλωση αυτή παρουσίασα το έργο μου «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής». Βλέπουμε και τα έργα μου πριν περάσουμε στον κύριο Ατζακνή. «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής κατά τους αρχαίους φιλοσόφους». Μέσα μιλάω για την αλήθεια, μιλάω για την ψυχή. Σώμα και ψυχή είναι το μεγάλο ζήτημα το οποίο απασχόλησε τους ερευνητές, τους φιλοσόφους και τους ψυχολόγους. Όλα αυτά στο έργο μου «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής». Το επόμενο βιβλίο, «Η έννοια του χρόνου, η αξιοποίηση του χρόνου, πώς αξιοποιούμε τον χρόνο». Θα κριθούμε για πράγματα που δεν κάναμε και μπορούσαμε να κάνουμε. Και εμείς εδώ λέμε τον κύριο Ατζακνή κάθε εβδομάδα. Κάνουμε ένα κάλεσμα πνευματικών ανθρώπων να έρθουν, να στηρίξουν, να ακουστούν απόψεις κι άλλων, γιατί το όφελος που έχουμε μέσα από αυτήν την εκπομπή είναι μόνο η μετάδοση απόψεων και γνώσεων και όχι καμία οικονομική απολαβή δεν έχουμε μέσα από αυτήν την εκπομπή. Φύσικα η σιωπή στον Πλοτίνο, στον Νεοπλατωνισμό, για την σχέση της σιωπής και της φύσης μέσα από τον Νεοπλατωνισμό, να δούμε τι υπάρχει στη φύση. Οι μεγάλοι ψυχολόγοι, οι άνθρωποι της εποχής μας, όλοι λέμε, εμείς που ασχολούμαστε με την ανατομία της ανθρώπινης ψυχής, ότι θα πρέπει να επικοινωνούμε με τη φύση. Στη φύση μπορούμε να βρούμε την ομορφιά. Λέει ο ψαλμοδός ότι στη φύση υπάρχει ομορφιά, υπάρχει τελειότητα, υπάρχει αρμονία, που μέσα από την αρμονία του Θεού τη βλέπουμε μέσα από την δημιουργία. Τέλος, ένα ακόμα βιβλίο που μιλάει για τον πάντρεμα των δύο αυτών κόσμων, αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία, η σχέση των δύο αυτών κόσμων, μεγάλο μετέωρο, τι υπάρχει στο μεγάλο μετέωρο, βλέπουμε μεγάλους φιλοσόφους και το τελευταίο βιβλίο της σειράς είναι θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας και την ιστορία του τόπου μας. Για όλα αυτά τα βιβλία μπορείτε να ρωτήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και επίσης έχουμε καθιερώσει εδώ, αυτά θα τα δούμε και σε λίγο. Κύριε Ατζακνή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Μιλάμε για ένα σημαντικό θέμα σήμερα, τις προσωπικές σχέσεις και την καθημερινότητά μας. Λέω, έχουμε καθιερώσει τώρα και στην προηγούμενη εκπομπή και σήμερα να προβάλλουμε κάποιους ανθρώπους για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα, το απολέξοδο που έχει αυτή η εκπομπή και όσοι φίλοι θέλουν έτσι, να επικοινωνήσουν μαζί μας, να ακουστούν οι απόψεις τους. Να δούμε αυτά τα θέματα, μπορούν να το κάνουν στο τηλέφωνο που βλέπετε και για τα DVD του κυρίου Ατζακλή και για τα βιβλία τα δικά μου τα οποία έχετε δει και για τα δικά σας DVD που είναι η παλαιά και Καινή Διαθήκη. Τι πιο σημαντικό πράγμα μπορεί να ασχολείται κάποιος, γιατί μιλήσαμε για τον χρόνο, μιλήσαμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Να εξηγήσουμε. Από την παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Να εξηγήσουμε ότι κάθε δίσκος πυκνός έχει ένα κεφάλαιο ή της Καινής ή της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή, ένας δίσκος περιέχει το καταματθέον Ευαγγέλιο. Ναι. Είναι 5 ώρες. Θα τον βάλεις και θα τον ακούς 5 ώρες. Ένας άλλος δίσκος πυκνός περιέχει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και ούτω καθεξής. Ένας δίσκος Παλαιάς Διαθήκης περιέχει την Έξοδο. Ένας άλλος δίσκος περιέχει τη Γένεση. Ένας άλλος δίσκος περιέχει το Δαβίδ και τους προφήτες κλπ. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα είναι γύρω στις 22-25 δίσκοι, οι οποίοι είναι πυκνοί δίσκοι. Θέλεις πολλές ώρες για να τις ακούσεις. Είναι πάνω από 120 ώρες. Και η τιμή είναι πάρα πολύ προσιτή. Δεν είναι αυτή που πουλάνε στα κανάλια κλπ. Ναι, και όλα αυτά βοηθούν έτσι την όλη προσπάθεια που κάνουμε και είναι σε πολυτιμές κόστους. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Μιλάμε σήμερα για τη συμπεριφορά μας. Για τη συμπεριφορά μας, για την καθημερινότητά μας. Είναι μεγάλο κεφάλαιο. Για τον ίδιο μας τον εαυτό.
από τι αποτελεί το DNA μας, θα λέγαμε, η ψυχοσύνδεσή μας. Ναι, μάλιστα. Οι δυσκολίες της εποχής μας, κύριε Τσακλήκη, αμέσως θα ξεκινήσετε να μας πείτε τα πρώτα σας λόγια, ότι είναι να δούμε τις ανθρώπινες σχέσεις. Μιλάμε για μοναξιά, υπάρχει κρίση στις διαπροσωπικές σχέσεις, ο ένας άνθρωπος δεν εμπιστεύεται πολύ προς τον άλλον, υπάρχει και η επιφυλακτικότητα. Όλα αυτά να τα δούμε. Και να δούμε την αξία και της ψυχής ο τέλος, που όπως ο θεάτρος μας έχει διακηρύξει. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και την αγάπη, όπως είπα, γιατί η αγάπη, αν κερδίσουμε τα πάντα, που όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και κάνουμε την ψυχή μας και η αγάπη, δεν έχουμε κερδίσουμε, δεν έχουμε ωφεληθούμε και τίποτα. Το είπατε και μόνο σας ότι το κλειδί των διαπροσωπικών σχέσεων είναι η αγάπη. Η αγάπη, η οποία είναι ψηλότερα από οτιδήποτε άλλο, πιο ψηλά και από τον ήλιο, έτσι, και δεν την πιάνει και μάτι, όπως λέει η γαλλική, η ελληνική παροιμία. Πιο ψηλά και από τον ήλιο είναι η αγάπη. Αυτήν αν είχαμε, θα είχαμε εκπληρώσει όλους τους νόμους που μας έχει βάλει ο Θεός, όλες τις εντολές. Η εντολή της αγάπης καλύπτει όλες τις εντολές. Έχουμε όμως αγάπη? Όχι. Γιατί δεν έχουμε αγάπη? Γιατί πιανόμαστε από ορισμένες λεπτομέρειες του άλλου, δεν μας το είπε καλά, δεν μας έκανε εκείνο, δεν μας έκανε το άλλο. Αν είχαμε αγάπη, θα είχαμε και υπομονή απέναντι στον άλλον. Έτσι, η συμπεριφορά μας λοιπόν πρέπει να είναι αγαπητική. Δίχως παρατηρήσεις προς τον συνάνθρωπό μας, αλλά αν θέλουμε να τον παρατηρήσουμε σε κάτι καλοπροαίρετα και να του κάνουμε κριτική, θέλει έναν ορισμένο τρόπο να το κάνει κανείς αυτό, ούτως ώστε να καταλάβει ο άλλος ότι τον αγαπάς και όχι πως τον εχθρεύεσαι και θέλεις το κακό του για να του κάνεις αυτή την κριτική. Και όπως λέει και ο Κύριος, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το δικό σου μάτι για να δεις το μάτι του αδελφού σου και να κάνεις εκεί την κριτική αυτή. Όταν ο άνθρωπος είναι ο ίδιος μέσα στα πάθη και μέσα στην απερισκεψία και μέσα σε ένα σκοτισμό του μυαλού και δεν έχει καθαρό το μυαλό του, τότε είναι πολύ δύσκολο να δει τι είναι ο άλλος και να τον διορθώσει. Άρα λοιπόν, μερικές φορές εμείς υποκριτικά πάμε να διορθώσουμε κάποιον άνθρωπο. Υποκριτικά πάμε να διορθώσουμε, ενώ εμείς κάνουμε τα χειρότερα λάθη από αυτόν. Δεν έχουμε κάνει πρώτα αυτοκριτική δική μας, αλλά όλα αυτά ισοφαρίζονται κατά κάποιο τρόπο και δένουνε όταν υπάρχει αγάπη. Έστω αν υπάρχει κάποιο λάθος, κάποιο φάουλ που κάνει ένας άνθρωπος απέναντι στον άλλον, εάν του ζητήσει συγγνώμη, ταπείνωση και αγάπη, πιστεύω ότι οι σχέσεις αυτές θα διατηρηθούν. Αν όμως δεν υπάρχει συγχωρητική δύναμη και εκ μέρους του και εκ μέρους του άλλου, τότε οι σχέσεις αυτές θα καταστραφούν. Η συγχώρηση, η αγάπη, διότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε πολυσχηδείς και πολύπλευροι. Και μπορεί σε μια μέρα σε έναν άνθρωπο να συμπεριφερθούμε άψογα και τέλεια και μια μέρα απότομα. Ή αυτό συμβαίνει πολλές φορές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις κάποιος συμπεριφέρεται επί 5 χρόνια καλά, μια μέρα που είναι συγχυσμένος, που είναι αυτά, του συμπεριφέρεται άσχημα. Και τότε τι γυρίζει και λέει αυτός, τώρα έδειξε το πραγματικό σου πρόσωπο. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό. Το πραγματικό του πρόσωπο το έδειξε στα 5 χρόνια που ήταν καλός επιοικής και καλός φίλος. Τώρα του είχε μια μεγάλη δυσκολία και εσύ πρέπει να πεις μέσα σου, γιατί αυτός ο άνθρωπος, αφού είναι τόσο καλός, σήμερα έχει αυτό το πρόβλημα. Και τότε, αν τον δικαιολογήσεις και καταλάβεις, πάλι οι σχέσεις αυτές θα διατηρηθούν. Διότι έτσι είναι οι άνθρωποι, μπορεί να είμαστε 5 χρόνια ειρηνικοί και μια εβδομάδα να είμαστε αναστατωμένοι. Και να μην υπολογίζουμε τίποτα και να το κάνουμε όλα χάλια. Έτσι είναι. Αυτό είναι σημαντικό, κύριε Τσακλή, που λέτε. Και κάνω μια παρένθεση λίγο αυτά που είπατε, να τα κωδικοποιήσω λίγο και να τα συμπυκνώσω. Ότι έχουμε κάποιες διαστάσεις. Ο εαυτός μας αποτελείται από κάποιες διαστάσεις. Εάν ψάξουμε λίγο και μπούμε να δούμε λίγο το υποσυνείδητο, το ασυνείδητο, όλες αυτές τις εσωτερικές μας καταστάσεις, θα δούμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη από την πνευματική διάσταση, την σωματική διάσταση. Δηλαδή, μιλάμε για πνεύμα, για νου, μιλάμε για το σώμα, για ευεξία, για την υγεία του σώματος. Όλα αυτά τα περιγράφω στα βιβλία μου, αυτά τα οποία βλέπετε τη στιγμή. Έχουμε τη συναισθηματική διάσταση, έχουμε ανάγκη συναισθήματος, αγάπης, αλληλεγγύης κτλ. Διάβαζα μια έρευνα αυτές τις μέρες που λέγανε κάποιοι ερευνητές ότι πολλές φορές τα ζώα, ο σκύλος, πολλές φορές μπορεί να αποδιώξει και την κατάθλιψη. Γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη από αγάπη. Συναισθηματική κατάσταση. Έχουμε επίσης τη σωματική διάσταση που είπα. Έχουμε τις διαπροσωπικές σχέσεις, κοινωνική διάσταση και την θρησκευτική διάσταση. Έχουμε ανάγκη, όπως λέγεται σε εξομολογήσεις ο Ιερός Αυγουστίνος, έχουμε την ανάγκη η ψυχή μας να έρθει σε επαφή με το αγαθό. Αναζητούμε μέσα από την δική μας δημιουργία, αναζητούμε την ομορφιά, το κάλος. Και αναζητούμε τον ίδιο τον Θεό. Όπως λέει και ο Αριστοτέλης, είμαστε πλασμένοι, δημιουργημένοι για να αναζητούμε, για να έχουμε αναζητήσεις πνευματικού περιεχομένου και όχι μόνο υλικού περιεχομένου.
αλλά η μοναξία σήμερα, η κατάληψη, επειδή είναι στοιχεία που κατακλείζουν την εποχή μας, λέμε και πάλι μέσα από αυτή, μέσα από αυτή τη συχνότητα ότι μπορούμε όλοι μαζί να αλληλοστηριχτούμε, να ακούσουμε και παρηγορητικούς λόγους. Γιατί σήμερα, κύριε Τσακλή, όπως ξέρετε, ένα από τα στοιχεία αυτά είναι και η παρηγορία. Ένα από αυτά που πρέπει να κάνει ο ποιμένας προς τα πρόβατά του είναι να τα παρηγορεί. Και παρηγορούνται τα πρόβατα του ποιμένος, εννοούμε τον ιερέα και τους ανθρώπους του πνεύματος και στα ιδρύματα πνευματικά, αλλά και στην εκκλησία, η οποία πρέπει να έχουν λόγο παρηγορητικό. Έτσι λέγεται ο λόγος αυτός. Δηλαδή, να μπορεί να στηρίζει την ψυχή του κλονισμένου ανθρώπου. Και βέβαια, αυτός ο παρηγορητικός λόγος στρέφεται πάντοτε γύρω από τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι το στήριγμα σε κάθε πτώση του ανθρώπου. Εκείνος είναι ο οποίος θα σου πει ότι, κοίταξε, αυτά είναι πρόσχερα εδώ. Θα ζήσουμε 10, 20, 30, 50 χρόνια και μετά θα φύγουμε, θα πάμε κάπου αλλού. Κοίταξε λοιπόν ότι θα υπάρχει και μετέπειτα ζωή και πρόσεξε και αυτή τη ζωή να την έχεις κάπως στο νου σου και να έχεις κάποιο κανάλι που να πηγαίνεις προς τα εκεί σιγά σιγά και να σκέφτεσαι την αιωνιότητα και όχι μόνο αυτή την πεζότητα που ζούμε με τις εκπομπές για τα οικονομικά μόνο θέματα, ναι. Έτσι, που είναι και κουραστικές, πάρα πολύ κουραστικές αυτές οι εκπομπές. Αλλά υπάρχουν και τα πνευματικά. Τα κυρίως θέματα είναι τα πνευματικά, διότι αν φύγει ο άνθρωπος από εδώ, θα φύγει δίχως λεφτά. Όπως λέει και μια παροιμία, τα ράσα δεν έχουν τα ρούχα, τα σάβανα μάλλον λέει, τα σάβανα, ναι. Δεν έχουν τσέπες. Και θυμήθηκα σε αυτό τώρα να σας πω μια μικρή ιστορία. Ναι. Ο Νάσης είχε βγάλει κάποτε μια διακήρυξη, ας πούμε, στις εφημερίδες. Όποιος μου βρει πόσα λεφτά έχω, θα του δώσω 10.000 δολάρια. Και πήγανε πολλοί δημοσιογράφοι και γράψανε στον Νάση πόσα λεφτά έχει κλπ. Και ξέρω εγώ κλπ. Μάζεψε ένα τόνο γράμματα ο Νάσης. Και έβαλε τους δαχτυλογράφους εκεί πέρα να τα διαβάζουν. Όποια ήταν κάπως καλά έτσι και είχαν κάποια φιλοσοφία. Δηλαδή. Λοιπόν, και όποια πλησιάζανε προς το ποσό που είχε πραγματικά στην τράπεζα ο Νάσης. Ένα ξεχώριζε, ένα γράμμα ξεχώριζε. Το βρήκαν και ξεχώριζε. Ναι. Είπανε, αυτό είναι ξεχωριστό γράμμα. Ξεχωριστό, ναι. Ναι, να το διαβάσει εσύ, κύριε Ωνάση. Το πήρε ο Ωνάση, το άνοιξε και διάβασε. Είμαι μια Σουηδέζα δημοσιογράφος 19 χρονών. Τώρα βγαίνω στο επάγγελμα και θα ήθελα και εγώ να λάβω μέρος στην εκπομπή σας. Και ακριβώς στο πίσω φύλλο, κύριε Ωνάση, θα δείτε ακριβώς πόση περιουσία έχετε. Λέει ο Νάση, μπράβο, αυτή βρήκε την περιουσία που έχω, ας πούμε. Γυρίζει το πίσω φύλλο και τι διαβάζει. Κύριε Ωνάση, όλη η περιουσία σας είναι 2 μέτρα γης. Σκέφτηκε ο Νάση λιγάκι, ναι. Παρατήρησε κλπ. Και στο τέλος τι είπε. Ρε παιδιά, λέει να τη δώσουμε αυτήν το βραβείο. Και συμφωνήσανε και οι άλλοι και το πήρε η Σουηδέζα αυτή, η δημοσιογράφος, η νεαρή, το βραβείο. Γιατί πράγματι, τι είχε περισσότερο ο Νάση, τώρα που το ξέρουμε, από 2 μέτρα γης, έτσι δεν είναι. Λέτε κάτι σημαντικό, να συναισθανθούμε. Ναι. Κοιτάξτε, και η φιλοσοφία και η πατρική θεολογία και οι πατέρες Εκκλησίας και οι μοναχοί μιλάνε για τη μελέτη θανάτου. Αυτός είναι ο σκοπός ουσιαστικά του άνθρωπου. Όλα αυτά τα περιγράφω. Δηλαδή, ουσιαστικά τα βιβλία αυτά τα οποία παρουσιάζονται εδώ κάθε εβδομάδα και οι εκπομπές εδώ παρουσιάζουν την ιστορία της φιλοσοφίας, την ιστορία της πατρικής θεολογίας σε μια απλή, κατανοητή γλώσσα για να μεταδώσουμε τις αλήθειες του φιλοσοφικού κόσμου. Δηλαδή, η μελέτη της φιλοσοφίας, το που είπε. Και ο Τζακλής ουσιαστικά είναι, κύριε Τζακλή, να θυμόμαστε ότι υπάρχει και θάνατος. Είμαστε θνητοί. Αυτό είναι το βασικό. Δεν είμαστε αθάνατοι. Είμαστε αθάνατοι υπό την έννοια ότι θα περάσουμε από το θάνατο και μετά θα είμαστε αθάνατοι. Ο άνθρωπος θα ζήσει στην αιωνιότητα, μιας και πλάστηκε από το Θεό, δεν θα πεθάνει, δεν θα εξαφανιστεί. Θα ζήσει σε όλη την αιωνιότητα. Αλλά το θέμα είναι πώς θα ζήσει. Πρέπει να διαλέξει ο ίδιος από εδώ πώς θα ζήσει. Και πραγματικά διαλέγει ο ίδιος πώς θα ζήσει. Λοιπόν. Με συγχωρείτε, όταν κάποιος δεν θέλει το Θεό και θέλει το Σατανά και κάνει αυτά που κάνουν οι σατανιστές, ξέρω εγώ κλπ. Ή όλα τα αντίθετα από αυτά που λέει ο Θεός. Του φταίει κανένας αυτού του ανθρώπου όταν πηγαίνει μαζί με τον Σατανά, αφού αυτόν διάλεξε. Ναι. Ή λοιπόν τον Χριστό θα διαλέξουμε, ή τον Νεοσπόρο αυτό. Ή τον Σατανά από εμάς τους ίδιους, εμείς οι ίδιοι θα κάνουμε αυτή την επιλογή. Ναι. Επειδή η κυρία Τσακλή έχει αλλάξει. Δεν συμφέρει λοιπόν, κύριε Χουντουλάκη, ναι. Να παρασυρθούμε και να διαλέξουμε τον Σατανά. Για πρώτη, λέω, έχετε δίκιο, κυρία Τσακλή. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά επειδή έχει αλλάξει η μορφή της εκπομπής και περνάμε πια από σήμερα σε 2 διαλύματα, να περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα,
τα οποία είναι πολύ σύντομα, μικρά διαλύματα ουσιαστικά, που σκοπό έχουν την βιωσιμότητα της εκπομπής, τόσο σκοπός αυτών διαλυμάτων, έτσι. Και επανερχόμαστε με τη συνέχεια και με τηλεφωνική επικοινωνία. Όλα αυτά θα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Επανερχόμαστε πολύ σύντομα. Ωραία. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Τα 5 βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους τηλεθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15.000. Κάθε Τετάρτη στο Channel 9 στις 11 το πρωί και για μία ώρα, κορυφαίοι και καταξιωμένοι επιστήμονες απαντούν στις απορίες σας και δίνουν λύσεις στα προβλήματα που σας απασχολούν. Γιατί ο οδηγός σας στην υγεία είναι το drlist.gr. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή εδώ σταθερά. Γίνονται και εκδηλώσεις. Λίγο θα ακούσουμε μια εκδήλωση που έκανα πριν από λίγες μέρες στη Λάρισα, που μίλησα για το έργο μου «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής». Την άλλη εβδομάδα έχω μια διάλεξη σε απλή κατανοητή γλώσσα για όλο τον κόσμο, με είσοδος ελεύθερη. Πάντοτε οι διαλέξεις που εγώ δίνω είναι είσοδος ελεύθερη. Δεν έχουν, ποτέ δεν έχουν σκοπό την οικονομική απολαβή. Στο Χαλάνδρι, στον Άγιο Νικόλαο Χαλανδρίου. Τώρα, αν τηλεφωνήσετε, μπορείτε να ρωτήσετε για την διάλεξη που έχω την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Πέμπτη, στο Χαλάνδρι, στον Άγιο Νικόλαο Χαλανδρίου, στο κέντρο του Χαλανδρίου. Με σκοπό της διάλεξης, η μετάδοση γνώσεων, θα μιλήσω για ένα σημαντικό θέμα στο έργο μου που βλέπουμε και σε όλα αυτά τα έργα μου, αλλά το βασικό μου έργο, η Αρχαία Φιλοσοφία και Πατρική Θεολογία. Το θέμα της διαλέξεως της ερχόμενης εβδομάδας είναι: οι αρχαίοι φιλόσοφοι μιλούν για το Θεό, μιλούν για το αγαθό. Γιατί ο Πλάτωνας μίλησε για τον κόσμο των ιδεών, μίλησε για το μεταφυσικό, ο νεοπλατωνισμός μίλησε για το πάντρεμα αυτό. Να δούμε λοιπόν τι είπαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι για τον Θεό. Και Ατζακλή, έχουμε κάποιες διαστάσεις του εαυτού μας. Δηλαδή, πώς μας βλέπουν οι άλλοι, έχουμε τον υποκειμενικό εαυτό, πώς είμαστε πραγματικότητα, έχουμε το πραγματικό εαυτό, έχουμε και τον ιδανικό αυτό, πώς θα θέλαμε να είμαστε πραγματικότητα. Να μας αναλύσετε λιγάκι κάποια μυστικά, θα λέγαμε, του εαυτού μας. Πώς μας βλέπουν οι άλλοι πολλές φορές, συνοχωριόμαστε, ενώ δεν θα έπρεπε, ενώ πρέπει να είμαστε πραγματικοί, ρεαλιστές, ειλικρινείς και αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει μόνο πώς μας βλέπει ο Θεός και όχι οι συνάνθρωποι μας, που λέει και ο τίτλος σημερινής εκπομπής, και όχι όπως μας βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι. Πράγματι, αν δούμε στο Ευαγγέλιο, κύριε Φουντουλάκη, θα δούμε το εξής. Ότι ποτέ ο Χριστός δεν ήθελε και τους το είπε. Σήμαινε κάθε φορά να μην κοιτάνε το Θεαθήνε. Δηλαδή, να μην έχουν στο νου τους πώς τους βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε ατιμέλητοι, δεν θα προσέχουμε τους άλλους ανθρώπους κλπ. Αλλά τι σημαίνει? Ότι δεν θα υπερβάλλουμε, δεν θα δείχνουμε ότι είμαστε κάτι σπουδαίο. Είναι μισητός ο άνθρωπος ο οποίος δείχνει στους άλλους ότι αυτός είναι κάτι και οι άλλοι δεν είναι τίποτα, όπως είναι ο Φαρισαίος. Ενώ συμπαθής είναι ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με τους άλλους συμπάσχει. Είναι μέσα και αυτός μέσα στο σύνολο. Είναι και αυτός ένας άνθρωπος που αγωνίζεται όπως όλοι οι άνθρωποι. Όταν λοιπόν κοιτάξουμε τους ανθρώπους αφιψηλού, αμέσως γινόμαστε αποκρουστικοί για τους ανθρώπους γύρω μας. Και δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο στόχος να φαινόμαστε αποκρουστικοί στους ανθρώπους, κύριε Φουντουλάκη. Αλλά περισσότερο, αγαπητέ μου Γιώργη, θα έπρεπε να είμαστε συμπαθητικοί προς τους ανθρώπους. Δηλαδή, όταν μας βλέπουν οι άνθρωποι, να χαίρονται, να έχουν μία χαρά.
να αναπαύονται από τις λέξεις και τις κουβέντες που τους λέμε. Και όταν αρχίζουμε και περί αυτολογούμε μερικές φορές και λέμε εγώ είμαι εκείνο, είμαι το άλλο, έχω πάρει εκείνο και τούτο και το άλλο και το άλλο και το άλλο, γινόμαστε βαρετοί στους άλλους. Ενώ όταν ασχοληθούμε με τα προβλήματα των άλλων και λέμε βρε Γιάννη, βρε Κώστα, τι σου συμβαίνει, πώς είσαι καλά, πώς πάει η οικογένειά σου κλπ. Τότε λοιπόν γινόμαστε συνεργατικοί, τότε γινόμαστε συμπαθητικοί και τότε προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, να τους παρηγορήσουμε, να τους πούμε μια καλή κουβέντα και να σταθούμε δίπλα τους στα δύσκολα προβλήματά τους. Κάποτε λέει στα χωριά τι κάνανε. Επειδή καμιά φορά δεν γνωριζόντουσαν όλοι οι χωριανοί μεταξύ τους, τα μεγάλα χωριά, υπήρχε η παράσταση λεγόμενη. Δηλαδή στις κηδείες πηγαίνανε αυτοί που δεν γνωρίζαν την οικογένεια και καθόντουσαν απ' έξω από το σπίτι. Και στέκονταν εκεί, όρθιοι. Δεν ξέραν την οικογένεια, να πάνε, δεν ξέραν τα ονόματά τους και αυτά, ήταν άγνωστοι άνθρωποι. Ναι. Όμως, δια της παραστάσεως αυτής, έδειχναν και αυτοί ότι συμμετέχουν στον πόνο των ανθρώπων οι οποίοι είναι πονεμένοι εκείνη την ώρα και είναι πάρα πολύ δύσκολη ώρα για τους ανθρώπους που πονάνε και θέλουν συμπαράσταση. Ναι. Θέλουν ανθρώπους γύρω τους, να βλέπουν ανθρώπους. Δεν μπορούν να μείνουν στη μοναξιά τους έτσι θλιμμένοι. Είναι η θεραπεία αυτή που γίνεται. Θεραπεία, ναι. Μια θεραπεία την προσπαθούν και την κάνουν οι άνθρωποι, την καταλάβανε οι άνθρωποι στα χωριά, ότι στις κηδείες, στους γάμους και αυτά πρέπει να είναι όλοι μαζί. Βάλτε μια νοοτελεία, κύριε Τσακλή, να ακούσουμε, να συνδεθούμε τώρα με Λάρισα, να ακούσουμε έναν φίλο, έναν καλό φίλο από τη Λάρισα, έναν τηλεοπτικό παραγωγό του Άστα TV, του ραδιοφώνου, καλλιτέχνη και με ευαισθησία στις τέχνες. Τον Λάπρο, είχαμε και πάλι, τον είχαμε πάλι. Ναι, η Λάπρο, μας ακούς? Ναι, ναι, πάντα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λάπρο μου, από την Αθήνα. Χαιρόμαστε που επικοινωνούμε. Είχαμε καιρό έτσι να σας ακούω. Να επικοινωνήσουμε, να ακούσουμε τα νέα σου. Θα βοηθήσει, θα βρεθούμε και με τον κύριο Δεκλή κοντά. Χαίρετε, κύριε Λάπρο. Πολλά να πούμε, την αγάπη και τους χαιρετισμούς μου, κύριε Δεκλή. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, Λάπρο μου, είπα και νωρίτερα ότι κάναμε μια όμορφη, δυνατή εκδήλωση πριν από λίγες μέρες. Πριν από λίγες μέρες στο Χατζηγιάννιο, στη Λάρισα και ετοιμάζουμε και κάτι στο Βόλο. Και επειδή ο κόσμος. Ήταν μια εξαγωγική εκδήλωση. Να ακούσουμε δύο λόγια για την εκδήλωση. Ναι. Της ψυχής. Θα τα πεις εσύ καλύτερα βεβαίως. Ήταν πραγματικά μια εκδήλωση ξεχωριστή. Ακόμα ο κόσμος συζητάει το περιεχόμενο της εκδήλωσης. Να σε καλά, Λάβρο. Πήγε πολύ καλά το βιβλίο. Βεβαίως η τοποθέτηση της Εκκλησίας θα έλεγα ότι ήταν αρίστη. Ό,τι και να πω, νομίζω ότι είναι λίγο μπροστά σε αυτό το οποίο απεκόμισε ο κόσμος που μας είδε και μας άκουσε. Και γι' αυτό, πρώτα απ' όλα, πάλι θα το πω, θα κάνουμε την ίδια παρουσίαση στο Βόλο. Να σε καλά, Λάβρο μου. Το θέμα σας ποιο ήταν, Το θέμα, λέει ο κ. Σατζακλής, ήταν η έννοια της ψυχής, ουσία και αθανασίας ψυχής. Μίλησες και εσύ όμορφα. Το πατίνη Κυφόρος, ο Κοντογιάννης, εκπρόσωπος του Μητροπολίτου. Μπράβο, μπράβο. Ο κόσμος μου έκανε εντύπωση, φίλε Λάμπρο, ότι διψάει. Διψάει, μπράβο, ήρθε κόσμος, ρωτούσε. Και να μας πεις, γι' αυτό έτσι επικοινωνούμε και σήμερα, να ακούσουμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, ο κόσμος μετά την εκδήλωση στις συζητήσεις, γιατί ζεις με στη Λάρισα, αφού γκράζεσαι το σπιγμό του κόσμου, πώς τους φάνηκε η όλη εκδήλωση. Ήταν κάτι ξεχωριστό, Γιώργο μου. Ήταν κάτι ξεχωριστό με την έννοια ότι αφενός με διψάει, αφετέρου δεν τα βρίσκουμε αυτά τα θέματα τόσο, να το πω καλύτερα, τόσο από πλευράς ανθρώπων, ειδικών, όπως καλή ώρα εσύ. Και βεβαίως ένα μεγάλο ευχαριστώ, είναι λίγο. Η αλήθεια είναι ότι θέματα, η ουσία και η θανασία της ψυχής, πώς θα το πω, δεν τα βλέπουμε στην τηλεόραση, δεν τα συζητάει ο κόσμος εύκολα, δεν το παρουσιάζει. Ο πολιτισμός σήμερα έχει μια στηρότητα, να το πω. Και γι' αυτό, ακόμα και μέχρι σήμερα, μου ζητάνε ακόμα το πώς θα επικοινωνήσουν μαζί σου για το βιβλίο σου, είχε μεγάλη επιτυχία. Στην τηλεόραση που το παρουσιάσαμε, βεβαίως, έκανες τουλάχιστον δύο φορές εγώ στην εκδήλωση αυτή. Στο Άστα TV και μάλιστα. Στα κομμάτια, Γιώργο, από την εκδήλωση. Ναι, Λάβρο μου, μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι το ξεχωριστό YouTube υπάρχει και η εκδήλωση. Δηλαδή, κάποιος αν μπει στο YouTube και πατήσει η ουσία και η αθανασία της ψυχής, πέρα από το βιβλίο το οποίο βγάζει, βγάζει ολόκληρη και την εκδήλωση. Δηλαδή, έτσι, έτσι. Άρα, κάποιος μπορεί να δει, γιατί πολλές φορές ρωτάνε, ναι, βλέπουμε το βιβλίο. Έχουμε βάλει και μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Που δική σου,
Γιατί εδώ πέρα μιλάμε και με εικόνα για να ξέρει και ο κόσμος έτσι φυσιογνωμικά, για να μην μιλάμε μόνο. Σας ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι πως επιθυμώ και εγώ διακαώς να βρεθώ κοντά σας, γιατί δεν σας κρύβω την αγάπη μου και την έτσι ειλικρινή εκτίμηση στο πρόσωπό σας και βεβαίως για όλα αυτά που κάνετε. Το ξέρω, Λαμπρού μου. Να σας έχουμε εδώ. Ναι, λέει εδώ πέρα. Λία συντόμως, Σιωζακλή. Να είσαι εδώ πέρα, Αθήνα, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας πριν κλείσουμε. Αυτό θέλω να πω. Να πεις και εσύ δύο λόγια. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Είναι δύσκολη η εποχή μας, Λαμπρού μου. Όλοι παλεύουμε, ο καθένας από τη δική του πλευρά. Ξέρω, πες μας δύο λόγια για την τηλεοπτική και ραδιοφωνική σου εκπομπή, γιατί τώρα με το διαδίκτυο έχουν πέσει τα σύνορα, δηλαδή βλέπουμε και μας βλέπουν παντού. Πες μας λίγο, ναι. Ποιες μέρες είσαι. Είναι αλήθεια πως εδώ στην πόλη της Λάρισας, εδώ και δύο χρόνια, έχουμε ξεκινήσει κάτι πολύ δύσκολο, πολύ σημαντικό. Τολμώ να πω δύσκολο και σημαντικό, διότι το να πληρώνεσαι και να κάνεις κάτι, Γιώργο μου και κυρία Τζακλή, αγαπητέ μου φίλε, κάτι πάει και έρχεται. Αλλά το να. Από αγάπη θα έλεγα. Το ίδιο αυτό που κάνουμε και εμείς εδώ, κύριε Τζακλή, ανάλογη περίπτωση. Και η τηλεόραση. Αυτό που κάνουμε έχει σχέση με τον άνθρωπο, την τέχνη και τον πολιτισμό. Έτσι. Οι εκπομπές που βγάζουμε είναι δυνατές. Έχει σχέση με το πείρωμα της καρδιάς περισσότερο. Με της καρδιάς και όχι με το. Ναι, βέβαια. Παρά με τις αμοιβές οικονομικές και όλα αυτά. Εγώ βεβαίως προέρχομαι από την οικονομική αεροπορία. Έτσι από αυτές τις σχολές κάρος. Θεωρητικά πρέπει. Βέβαια, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχετε μιλήσει με τον κύριο Φουντουλάκη, τον αγαπητό φίλο Γιώργο, τον αισθάνομαι σαν αδερφό μου. Να είσαι καλά, Λαμπρού. Θα χαρώ πολύ να το πω έτσι και να το κλείσουμε. Πολύ σύντομα, Γιώργο, να βρεθούμε στο Βόλο, γιατί βεβαίως, ο κόσμος διψάει και το θέλει και στο Βόλο και στα Τρίκαλα. Να προσπαθήσουμε αυτό να μεταδώσουμε τις απόψεις μας, τον λόγο του Ευαγγελίου, των φιλοσόφων. Και όπως είδες, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήσουν η ψυχή αυτή της εκδήλωσης και θέλω να το πω και δημόσια μας βλέπουν, όλοι οι άνθρωποι που μας βλέπουν να το γνωρίζουν, ήσουν ο διοργανωτής, ο εμψυχωτής αυτής της εκδήλωσης και όλων των εκδηλώσεων. Και ουσιαστικά το ευχάριστο είναι πάντα για μας, για μένα δηλαδή που είδα και μίλησα, να έχει απήχηση, είχε απήχηση, είχε μεγάλο αποτέλεσμα. Μάλιστα και οι εφημερίδες την άλλη μέρα είχαν αποσπάσματα τις εκδήλωσεις, φωτογραφίες και όλα αυτά και με σκοπό έτσι να πυκνώσουν αυτές οι ομιλίες, γιατί το φάρμακο στην πνευματική απαξίωση της εποχής μας είναι ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Να σηκωθούμε από τους καναπέδες μας, κύριε Τσακλή και κύριε Γιώτη. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Να κάνουμε μια φιλική εταιρεία, όχι τόσο, δεν χρειάζεται να είναι κρυφή αυτή τη φορά. Να είναι μια φανερή φιλική εταιρεία. Να αφουγκραστούμε, ναι. Να αφουγκραστούμε, γιατί σήμερα μιλάμε στην εκπομπή μας για τον εαυτό μας, για τις σχέσεις μας με τους άλλους. Ουσιαστικά περνάει η κρίση σήμερα, οι ανθρώπινες σχέσεις περνάνε κρίση, μοναξία παντού. Άρα η δημιουργικότητα, η ένωση των δυνάμεων είναι κάτι σημαντικό. Θα ωφελήσει πολύ. Πες μας, Λαμπρού, έναν επίλογο και θα ξανεπικοινωνήσουμε έτσι, με την πρώτη ευκαιρία, γιατί τα λόγια σου έτσι, είναι. Αποτελούν βάλσαμο για τις καρδιές μας και θέλουμε να. Αδελφέ μου Γιώργο, τα λες τόσο όμορφα. Πραγματικά, εγώ συγκινούμαι κάθε φορά που έτσι έχουμε αυτό το, θα έλεγα, αντικουβεντούλα. Να σε καλά, η αλήθεια είναι πως έχει ανάγκη, όπως είπατε, ο κόσμος, ανάγκη για τον πολιτισμό. Υπάρχει μοναξιά. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αξίες σήμερα των ανθρώπων, δυστυχώς. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Αυτή θα είναι η τελευταία μου λέξη. Αυτό είναι, αυτή είναι η τελευταία λέξη. Αυτό είναι το μήνυμα όλων και να μας ακούσουν και άλλοι άνθρωποι. Ισχύς εν διενός. Κοντά στον άνθρωπο και στο Θεό. Μια τελευταία λέξη να προσθέσω. Αυτό, Λαμπρού, να είσαι καλά. Καλή δύναμη ευχόμαστε εδώ από την Αθήνα. Παρακολουθώ και εγώ τις εκπομπές. Να έχουμε. Τις ραδιοφωνικές σου και τηλεοπτικές σου παραγωγές. Όλες τις παρακολουθώ. Είμαι και εγώ αρρωγός σε ό,τι κάνεις και σε ανάλογες εκδηλώσεις, αν θέλεις, εδώ στην Αθήνα, να παρουσιάσουμε κάτι. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να είσαι καλά. Το ελπίζω σύντομα θα είμαι κοντά σας, Γιώργο, με πολύ. Να είσαι εδώ στο στούντιο, εδώ πέρα και να καταθέσεις απόψεις σου. Γιατί το έχει ανάγκη ο κόσμος. Να είσαι καλά, Λαμπρού μου. Ευχόμαστε καλό βράδυ από την Αθήνα. Λοιπόν, εμένα με σταματάνε τώρα μερικοί στον δρόμο ή και εκεί στη γειτονιά και μου λένε θέλουμε να ακούσουμε αυτή την ιστορία. Δεν την ακούσαμε όλοι. Ναι, μου το λέγατε. Λέω πόσες φορές θα την πούμε αυτή την ιστορία, εν πάση περιπτώσει. Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να είμαστε αναγκασμένοι να την ξαναπούμε. Ναι. Εκείνοι που την ακούσανε, ας μην βαρεθούν, σας παρακαλώ. Και εκείνοι που δεν την ακούσανε, ας την προσέξουν λίγα. Ναι. Είναι μια ιστορία όπου έγινε ένας φόνος σε ένα χωριό, σε έτολο Ακαρνανίας, και έπιασε η αστυνομία κάποιον ύποπτο, τον ανέκρινε, τον βρήκε ένοχο και τον έβαλε φυλακή. Ναι. Δεν ήταν όμως αυτός ο δολοφόνος. Και ο άνθρωπος άδικα μπήκε στη φυλακή και φώναζε μέσα: δεν έχω σκοτώσει, δεν έχω σκοτώσει, δεν έχω σκοτώσει.
σε λαργιαζόταν μέρα και νύχτα να το φωνάζει. Αλλά ο νόμος είναι έτσι που δεν μπορούσαν να τον βγάλουν. Λοιπόν, και μετά από 15 χρόνια εμφανίστηκε ο πραγματικός ένοχος, ο οποίος ψυχοραγούσε. Είχε φτάσει στα τελευταία του, απαράδεινε ψυχή. Και ζήτησε έναν παπά να ξεμολογηθεί. Και του είπε του παπά: Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι εκείνος ο οποίος έκανα εκείνο το φόνο. Να πάτε να βγάλετε τον άνθρωπο από τη φυλακή. 15 χρόνια κάθεται εκεί μέσα, λέει άδικα. Λέει ο παπάς, τώρα μας το λέει, σε πάση περιπτώσει, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί είναι απόρριτη η εξομολόγηση, αλλά μπορεί να φέρουμε έναν εισαγγελέα εδώ να το ακούσει και να το εφαρμόζει αυτό. Φέρνουν τον εισαγγελέα, του λέει το εισαγγελέα τα ίδια πράγματα και πάνε στη φυλακή για να βγάλουν από τη φυλακή τον άδικα φυλακισμένο, τον αθώο. Ο οποίος τους λέει σε μια στιγμή ότι κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να βγω από τη φυλακή, θέλω να μείνω εδώ. Στη φυλακή θα βγω εγώ να μείνω. Γιατί του λένε αυτοί θέλει να μείνει στη φυλακή? Διότι εδώ γνώρισα τον Χριστό. Εδώ έχω μερικούς αδερφούς, 5-6 αδερφούς και κάνουν προσευχή, διαβάζουν πατερικά κύματα και κείμενα και περνάμε πολύ καλά. Δεν θέλω να φύγω από εδώ. Του λένε, κοίταξε, εντάξει, καλά, εντάξει, αλλά ο νόμος είναι έτσι που θα πρέπει να φύγεις. Λέει να μου προσχεθείτε ότι αν φύγω, να μπορώ να ξανάρχομαι εδώ πέρα να βλέπω τους φίλους μου. Ναι. Εντάξει, λένε αυτοί. Και έφυγε ο άνθρωπος. Πήγε στο καφενείο. Του λένε στο καφενείο κάποιοι καλοθελητές, κοίταξε να δεις, τώρα που πέθανε αυτός και δεν μπορεί να τον εκδικηθείς, να εκδικηθείς τα παιδιά του, να πάει να σκοτώσει τα παιδιά του. Λέει, τι λέει αυτός, πάει να σκοτώσει τα παιδιά του. Δεν είσαστε καλά, λέει. Τέλος πάντων. Κάνει ένα τραπέζι, καλάει τα παιδιά, καλάει όλο τον κόσμο και πάει και τους λέει, παιδιά, τώρα που δεν έχετε τον πατέρα σας, εγώ θα είμαι ο πατέρας σας. Από εδώ και στο εξής. Αυτός ο άνθρωπος μετά έγινε ιερέας και περιόδευε τα χωριά και δίδασκε το Ευαγγέλιο, εξομολογούσε και βάπτιζε. Έτσι ήταν αυτή η ιστορία αυτού του ανθρώπου, ο οποίος πέρασε από τη φυλακή 15 χρόνια για να συναντήσει και τον Χριστό. Ίσως στις δύσκολες περιπτώσεις, όπως περνάει η πατρίδα μας τώρα, κύριε Φουντουλάκη, σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις, να ζητήσουμε κι εμείς να γνωρίσουμε καλύτερα τον Χριστό. Θα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία τώρα στον πόνο αυτόν να βρούμε το βάλσαμο, να βρούμε το αντίδοτο. Και το αντίδοτο πάντοτε είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ο Χριστός. Όταν ξέρουμε την αλήθεια, η αλήθεια μας απελευθερώνει. Όποιος ξέρει την αλήθεια, η αλήθεια τον απελευθερώνει. Όποιος δεν ξέρει την αλήθεια, είναι σκλάβος του ψέματος, σκλάβος της αμαρτίας, σκλάβος της πορνείας, της μοιχείας, της κλοπής και οτιδήποτε παραβαίνει από τις εντολές του Θεού. Για την άλλη ιστορία που είχα πει την άλλη φορά, γιατί παίρνουν πολλοί φίλοι από ό,τι με ενημερώνουν τώρα αυτή τη στιγμή. Τηλεφωνικό κέντρο και τον πατέρα Νίκονα. Πού μπορεί κάποιος να το βρει, γιατί πολλοί. Πατήρ Νίκον είναι στο Google, θα τον βρει. Ναι. Πατήρ Νίκον θα πατήσει το Google και θα τον βρει. Στην αναζήτηση. Όπου έχει διάφορες ιστορίες, ναι, όπως αυτές που είχατε πει την προηγούμενη φορά. Και να πούμε και την ιστορία με τον πατέρα Πορφύριο, να τελειώσουμε την ιστορία. Ναι, πείτε λίγο για τον πατέρα Πορφύριο και να συνεχίσουμε. Αυτή η ιστορία είναι καταπληκτική, αγαπητοί φίλοι. Ναι. Είναι καταπληκτική αυτή η ιστορία. Αφορά τον πατέρα Πορφύριο, ο οποίος. Μια από τις μεγάλες μορφές. Είχε το προορατικό. Το προορατικό, μεγάλες μορφές, επειδή ο κόσμος μπορεί κάποιο. Πήγαινε κάποιο και του λέει, εσύ έχεις ένα κτήμα στην Πεντέλη. Ναι, στην Πεντέλη. Και το κτήμα σου έχει 4 οικιές μέσα. Ναι, έλεγε ο άλλος. Και έχεις και ένα πηγάδι κάτω-κάτω το οποίο δεν το λειτουργείτε, λέει, γιατί δεν έχει νερό. Ναι. Έχει νερό το πηγάδι, του λέει. Και άμα σκάψετε, θα βρείτε νερό. Ο άλλος τα χάνε. Σου λέει, πού ξέρει εμένα το χτήμα μου κλπ. Έτσι λοιπόν, σε μια τέτοια περίπτωση, είχαν πάει 2 πνευματικά του παιδιά του πατρός Πορφυρίου να τον βρουν. Σουρώπωσε το απόγευμα και ήταν να πάνε σε έναν Εσπερινό, αλλά ήταν λίγο μακριά. Ο γέροντας δεν μπορούσε να περπατήσει 3 χιλιόμετρα και να πάει εκεί. Και θέλανε να καλέσουν ένα ταξί. Καλέσανε ένα ταξί λοιπόν και όταν ήρθε το ταξί, λίγο πριν πλησιάσει το ταξί, λέει ο πατήρ Πορφύριος στους άλλους 2. Λέει, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα που θα έρθει το ταξί, εσείς θα κάτσετε στο πίσω κάθισμα, εγώ θα κάτσω μπροστά και δεν θα μιλήσετε καθόλου σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Εντάξει, εντάξει πάτε, λέει, γιατί να μιλήσουμε, δεν υπάρχει λόγος. Μπήκανε λοιπόν στο ταξί, άρχισε ο ταξιτζής. Αυτοί οι παπάδες, ρε παιδί μου, αν δεν κλέβουν λεφτά, θα κάνουν ανομαλίες. Είναι χάλια, τέλος πάντων. Έτσι δεν είναι παιδιά. Τα παιδιά δεν μιλήσαν καθόλου. Είχαν ακούσει τον πατέρα Πορφύριο, δεν πρέπει να μιλήσουν, δεν μιλήσαν καθόλου. Μετά από λίγο, πέρασαν 2 λεπτά, πάλι τα ίδια αυτός. Αυτοί κλέβουν τα παγκάρια, οι παπάδες, έχουν του κόσμου τα λεφτά και αφήνουν τον κόσμο και ψωμολυσάει. Έτσι δεν είναι παιδιά. Τίποτα οι άλλοι, δεν μιλάγανε καθόλου. Οπότε στράφει προς τον ιερέα δίπλα του, τον πατέρα Πορφύριο. Και του λέει, εσύ τι λες, παππούλη, για αυτά, όλα αυτά. Και αυτός του λέει,
Εγώ, παιδί μου, δεν ξέρω για αυτά τα πράγματα που λες, ποιοι είναι αυτοί που κλέβουν, που λες κλπ. Αλλά ξέρω να σου πω μια ιστορία. Τι ιστορία λέει ο ταξιτζής? Λέει, άκουσε. Κάποτε, λέει, δούλευε ένας μέσα σε ένα κτήμα, σε ένα γέροντα, λέει, που είχε ένα κτήμα εδώ στην Αττική, μεγάλο κτήμα, και του πρόσφερε εργασία εκεί, σαν μισθωτός εργάτης. Αλλά έμενε κιόλας εκεί. Μια νύχτα, λοιπόν, αποφάσισε να τον σκοτώσει. Πήρε μια σκαλίδα, τον εκτύπησε το κεφάλι, τον σκότωσε και τον έθαψε μέσα στο κτήμα. Και μετά πήγε και πούλησε το κτήμα και πήρε κάποια χρήματα. Ξέρεις, παιδί μου, τι λέει, τι τα έκανε αυτά τα χρήματα? Πήγε και αγόρασε ένα ταξί. Μόλις ακούει έτσι ο ταξιτζής, φρενάρει το ταξί, βγαίνει έξω αλλοπαρμένος, είχαν σηκωθεί και τα μαλλιά του στον αέρα και λέει, πάτερ, αυτό το πράγμα το ξέρω εγώ και εσύ, κανένας άλλος. Χαμογελάει ο πατήρ Παφύριος και του λέει, όχι, παιδί μου, λέει, δεν το ξέρω μόνο εγώ και εσύ, το ξέρει και ο Θεός αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτός ήταν εκείνος ο οποίος είχε κάνει αυτή τη στιγερή δολοφονία και γι' αυτό έβριζε και την Εκκλησία και τους παπάδες κλπ. Κλπ. Και οι περισσότεροι που βρίζουν παπάδες, κύριε Φουντουλάκη, κάτι έχουν που δεν έχουν τακτοποιήσει με τον εαυτό τους και θέλουν να δικαιολογηθούν με αυτόν τον τρόπο, να δικαιολογηθούν με αυτόν τον τρόπο, ότι αφού κλέβουν οι παπάδες και εμείς κλέβουμε και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θέλω να δικαιολογήσουν και έτσι, με λίγα λόγια, έτσι. Για, λέτε ένα σημαντικό στοιχείο, επειδή πολλοί μπερδεύουν το ιερατείο με την ίδια την πίστη. Εδώ μιλάμε μόνο και στεκόμαστε στο κομμάτι της πίστεως, της ελπίδας ουσιαστικά, ότι θα πρέπει να ελπίζουμε και στην ελπίδα που έχει η πίστη. Μιλάμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, για τον εαυτό μας, για τον εσωτερικό μας άνθρωπο, για την αυτογνωσία κτλ. Υπάρχει και κάποια ερώτηση, κυρία Τζακλή, όπως μας ενημερώνουν. Ναι, να την ακούσουμε. Λέει λοιπόν η ερώτηση, επειδή εδώ πέρα έχουμε άμεση επικοινωνία τηλεφωνικού μας κέντρου και παίρνουμε διάφορες ερωτήσεις. Κάποιος μας ρωτάει επίσης τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή όταν οι ψυχές πεθαίνουν. Επιγραμματικά απλά απαντάω ότι δεν υπάρχει κρίση με βάση τα δεδομένα του θεανθρώπου. Άρα προγεύονται ουσιαστικά. Βρίσκονται σε ένα μετέωρο βήμα, όπως λέει. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα κομμάτι δογματική που μπορούμε έτσι να αναλύσουμε σε επόμενη εκπομπή. Η ερώτηση λοιπόν λέει, σώθηκαν οι άνθρωποι, παραδείγματος χάρη άνθρωποι όπως είναι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή μιλάει για το θέμα της σωτηρίας ουσιαστικά. Αν σώθηκαν, οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Μωυσής, Δαβίδ κτλ. Αυτή λέει η ερώτηση κάποιου αγαπητού φίλου. Κοιτάξτε. Και σας ακούμε. Πριν να κατέβει ο Χριστός στον κόσμο, δεν είχε σωθεί καμία ψυχή. Ναι. Διότι η σωτηρία θα ερχόταν μόνο από τον Χριστό. Ο νόμος και ο Μωυσής και όλα αυτά δεν ήταν για να σωθεί η ανθρωπότητα, ναι, αλλά για να εκπαιδευτεί, να φτάσει σε ένα σημείο ερμόνητος, ναι, ναι, ώστε να έρθει ο Χριστός μετά και να γίνει η σωτηρία. Επομένως, ο Χριστός είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Άρα, ο Χριστός έσωσε και θα σώσει την ανθρωπότητα, αφού την κρίνει πρώτα. Γι' αυτό, επειδή δεν υπάρχει ακόμα κρίση, δεν ξέρει κανένας. Όμως, όπως είπατε προηγουμένως, οι άνθρωποι του Θεού βρίσκονται σε μια περιοχή που μπορούν να βλέπουν το Θεό, έτσι όπως ήταν ο Αβραάμ που λέει το Ευαγγέλιο, ναι, κλπ. Ναι. Δηλαδή, έτοιμοι για να πάνε στον Παράδεισο. Είναι προκαταρτική, ας πούμε, η θέση τους προς τον Παράδεισο. Κατέβηκε όμως ο Χριστός και στον Άδη για να μην αδικήσει εκείνους που είχαν πεθάνει πριν και δεν είχαν ακούσει τη διδασκαλία. Και όσες μέρες, όσο καιρό έκανε εδώ, 3,5 χρόνια διδασκαλίας επί της γης, μέσα στο Ισραήλ, περιόδευσε όλα τα χωριά του Ισραήλ και έκανε αυτή τη διδασκαλία 3,5 χρόνια ο Κύριος, τι έκανε? Κατέβηκε και στη γη 3 μέρες και εκεί συνάντησε τα εν τη γη πνεύματα, εν το Άδη πνεύματα. Εκεί λοιπόν κατέστρεψε τον Άδη, γιατί πήρε πολλές ψυχές από εκεί, πάρα πολλές ψυχές. Το περισσότερο, το μεγαλύτερο ποσοστό των ψυχών το πήρε ο Χριστός, γιατί τον είδανε σαν φως εκεί πέρα, μέσα στο σκοτάδι τους και μέσα στην καταχνιά τους, και κόλλησαν επάνω του. Ήθελαν δηλαδή να γίνουν, ναι, αυτοί, έγιναν εκεί χριστιανοί, ναι, ναι, οι παλαιές ψυχές. Επομένως, οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης δικαιώθηκαν τότε, όταν έγινε η κάθοδος στον Άδη του Χριστού. Ναι, και έχουμε την κάθοδο του Άδη που την. Βεβαίως. Αυτό μετά ακριβώς, μετά την σταύρωση του Χριστού, όταν ο Χριστός μπαίνει στον τάφο, η ψυχή του Χριστού. Το σώμα του είναι νεκρό, η ψυχή του όμως κατεβαίνει στον Άδη και διδάσκει στον Άδη όλα τα μεγάλα πνεύματα του Άδη. Δηλαδή και τους παλιούς προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και τον Σοκράτη και τον Πλάτωνα και όλους εκείνους τους καλοπροαίρετους ανθρώπους οι οποίοι θα έπρεπε να κερδίσουν, ναι, και αυτοί
Τώρα, επειδή είπατε, μάλιστα. Σωτηρία. Επειδή εδώ πέρα έχουμε μια έφεση στα θεολογικά και φιλοσοφικά κείμενα και μας αρέσουν. Επειδή είπατε και για Αριστοτέλη, Πλάτωνα και όλους τους μεγάλους φιλοσόφους. Ναι. Ο Αριστοτέλης, απλά υπενθυμίζω, επειδή θέλω να πω έτσι δύο λόγια πριν πάμε στο δεύτερο και τελευταίο διάλειμμα αυτής της εκπομπής. Ο Αριστοτέλης μόνο γεννήθηκε στα Στάγυρα και μάλιστα αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν ήταν ότι ήταν δάσκαλος του μεγάλου Αλεξάνδρου ο Αριστοτέλης. Και επειδή έχω μπροστά μου ένα μικρό κομματάκι από τα ηθικά Νικομάχη. Και 300 άλλων παιδιών. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και επειδή έχω ένα μικρό κομματάκι από τα ηθικά Νικομάχη, ένα μεγάλο και σημαντικό βιβλίο του Αριστοτέλη. Για τα θέματα αυτά που συζητάμε σήμερα, για το τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, για την ψυχή του, για το έργο του. Λέει λοιπόν στα ηθικά Νικομάχια ο Αριστοτέλης, διαβάζω την μετάφραση μάλιστα σε όλα αυτά τα βιβλία, τα οποία είναι μέσα απόσταγμα της δικής μου έρευνας, είναι πάντα υπάρχει μετάφραση. Λέει λοιπόν ο Αριστοτέλης στα ηθικά Νικομάχια, γεννήθηκε στα Στάγυρα, όπως είπαμε, μια παραλιακή πόλη της Χαλκιδικής. Λέει ότι ας δεχτούμε ότι το έργο του ανθρώπου αποτελεί μορφή ζωής και ότι μορφή ζωής είναι η άσκηση της ενέργειας και των πράξεων της ψυχής σε συνάφεια με τη λογική. Ας πούμε ότι το έργο ενός αγαθού ανθρώπου είναι να ασκεί αυτές τις ενέργειες καλά και σωστά. Επίσης, ας δεχτούμε ότι το έργο επιτελείται σωστά εφόσον εκτελείται σύμφωνα με την αρετή που αντιστοιχεί σε αυτό, τονίζει πολύ την αρετή. Από τα ανωτέρω συνεπάγεται ότι το αγαθό για τον άνθρωπο είναι η άσκηση της ενέργειας της ψυχής σύμφωνα με την αρετή που αντιστοιχεί σε αυτή και αν υπάρχουν περισσότερες αρετές σύμφωνα με το, κατά τον Αριστοτέλη με την άριστη και την τελειότερη από τις αρετές αυτές, την πιο τέλεια. Άρα λοιπόν το έργο μας ουσιαστικά πρέπει να γυρνάμε κάθε μέρα και να βλέπουμε τι έργο έχουμε αφήσει. Yeah. Πρέπει η καθημερινότητά μας να συνδέεται με το έργο μας, όπως λέει και ο Αριστοτέλης. Και μία ακόμα λέξη λέω, και πηγαίνουμε στο δεύτερο και τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής, ότι θα πρέπει το αγαθό, την πράξη μας, να συνδέουν με τις αρετές μας, με τις καλές μας πράξεις. Αγαπητοί φίλοι, περνάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε σήμερα για τον εσωτερικό μας άνθρωπο, μιλάμε για την αυτογνωσία, για την καθημερινότητά μας, για τον απολογισμό που πρέπει να κάνουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Μίλησα για τις αρετές, όπως τονίζει ο Αριστοτέλης, που γεννήθηκε στα Στάγυρα, το Πλάτωνα στο λέει αυτό και είναι ο Πλατωνισμός. Είδαμε τον Πλωτίνο, στο βιβλίο μου Φύση και Σιωπή στον Πλωτίνο. Ο κύριος Γιώτης από τη Λάρισα μας μίλησε νωρίτερα για την εκδήλωση που κάναμε πριν από λίγες μέρες για την ουσία και αθανασία της ψυχής. Μίλησα για το έργο μου «Η ουσία και αθανασία της ψυχής». Τι είναι η ψυχή, οι ψυχές που των τεθνεώτων αυτή τη μας παρακολουθούν, μας βλέπουν, είναι κοντά μας πολλές φορές. Κυρία Τζακλή, επειδή ρωτάνε οι φίλοι. Ναι. Και σήμερα έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα. Ευχαριστούμε τους φίλους που επικοινωνούν μαζί μας, που μπορούν να αφήσουν τα στοιχεία τους. Προβάλλουμε και κάτι για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα της εκπομπής. Όλα αυτά, βλέπουμε και τα έργα μου. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι παρμένα από τα έργα μου, μέσα από τα 5 μου βιβλία, μέσα από τη διδακτορική μου διατριβή, μέσα από πολυετή έρευνα όλα αυτά τα χρόνια για τα θέματα αυτά. Και η αξία, πριν περάσουμε τον κύριο Ατζακλή, η αξία της αυτογνωσίας και της συνειδήσεως είναι πολύ μεγάλη. Η φιλοσοφία στάθηκε στο θέμα της αυτογνωσίας, να γνωρίζουμε τελικά τα όρια μας, να ξέρουμε πού μπορούμε να φτάσουμε, να οριοθετήσουμε πράγματα, να οριοθετήσουμε καταστάσεις. Αυτός είναι ο σκοπός λοιπόν της αυτογνωσίας. Βλέπουμε λοιπόν τα έργα μου, η έννοια του χρόνου. Μπορείτε να ρωτήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η έννοια της ψυχής, η αρχαία φιλοσοφία και η πατερική θεολογία, τι συμβαίνει στους δύο αυτούς κόσμους, τα μυστικά της φιλοσοφίας σε μια απλή και κατανοητή γλώσσα. Το βλέπουμε λοιπόν αυτό το βιβλίο που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από τους φίλους που μας παρακολουθούν και για όλους τους φίλους είναι ειδικές τιμές, τιμές ουσιαστικά κόστους. Κυρία Τζακλή, μας ρωτάει κάποιος αυτή τη στιγμή, εμείς που πρεσβεύουμε το Ορθόδοξο Δόγμα, αν θα πρέπει να προσκυνούμε τα σκηνώματα των Αγίων. Και οι Άγιοι ουσιαστικά, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε κάποια στιγμή για τα στοιχεία της αγιότητας, ναι. Κάτι που έχει εξετάσει και η φιλοσοφία και η θεολογία. Ναι. Και ουσιαστικά να ακούσουμε λοιπόν την απάντηση. Πρώτης, τους Αγίους δεν τους αγιάζουν οι άνθρωποι. Τους αγιάζει ο Θεός. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος αγιάζει
αυτούς Αγίους. Εμείς μπορεί να λέμε, ο Θεός όμως έχει αυτός τη δική του γνώμη πάνω σε αυτά τα πράγματα. Και αυτή η γνώμη του Θεού φαίνεται εμφανώς επάνω στα σώματα των Αγίων. Δηλαδή, μερικά από τα σώματα αυτά δεν λιώνουν, μερικά από τα σώματα αυτά μυροβλίζουν, τεμάχια των σωμάτων αυτά, μπορεί ένα μικρό τεμάχιο από το δάχτυλο ενός Αγίου να μυροβλίζει σε ένα δωμάτιο τεράστιο και να είναι εμφανής η μυρωδιά στους περισσότερους ανθρώπους. Διότι έχει περάσει από εκεί το Άγιο Πνεύμα από αυτόν τον άνθρωπο. Και το Άγιο Πνεύμα τι κάνει? Το Άγιο Πνεύμα αγιάζει και την ψυχή και το σώμα. Διότι ο άνθρωπος, είπαμε, αποτελείται από δύο στοιχεία. Δεν είναι μόνο η ψυχή του Αγίου αγιασμένη, αλλά είναι και το σώμα του Αγίου αγιασμένο. Απόδειξη το ότι αυτά τα σώματα διατηρούνται 1000, 2000, 3000, 4000 χρόνια. Έχουμε σώματα Αγίων από το 1000, από το 200 και το 300 μετά Χριστόν. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δίχως να είναι ταριχευμένα. Διότι αυτά που ταριχεύονται, μετά άμα τους κάνεις έτσι, σπάνε, χαλάνε. Μπαίνουν μέσα σε... αυτά τα σώματα των Αγίων όμως πηγαίνουν από ενορία σε ενορία και προσκυνώνται. Το σώμα του Αγίου, κλασική περίπτωση, είναι το σώμα του Αγίου Σπυρίδωνος, το οποίο είναι σχεδόν άφθαρτο. Αν πάμε στην Κέρκυρα, θα το δούμε το σώμα του Αγίου, το οποίο είναι 1750 ετών, έτσι είναι. Αυτό το σώμα λοιπόν είναι αγιασμένο από το Θεό. Γι' αυτό το προσκυνάμε. Διότι προσκυνάμε τιμητικά τον ίδιο τον Άγιο. Τιμητική είναι η προσκύνηση των Αγίων, δεν είναι λατρευτική. Λατρευτική, ούτε η Παναγία έχει λατρευτική προσκύνηση. Μόνο η Αγία Τριάς έχει, κύριε Φουντουλάκη, λατρευτική προσκύνηση. Ναι. Λατρεύουμε μόνο Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Τους άλλους τους τιμούμε. Έτσι. Την Παναγία την τιμούμε, διότι η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού μας, του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, τιμητικά, σαν μητέρα του Παμβασιλέως Χριστού, πρέπει να την τιμήσουμε. Αν μπούμε σε ένα σπίτι και ξέρουμε τον άντρα, ας πούμε, δεν θα τιμήσουμε και τη γυναίκα του. Δεν θα πούμε καλησπέρα στη γυναίκα του, θα την αγνοήσουμε, θα της πούμε εσύ φύγε από εδώ, δεν σε ξέρουμε κλπ. Όχι. Και τα παιδιά του θα τιμήσουμε και τη γυναίκα του θα τιμήσουμε κλπ. Σαν συγγενής λοιπόν πρώτου βαθμού του Χριστού, μητέρα του Χριστού, τιμάται η Παναγία, η Παρθένος Μαρία. Αλλά τιμώνται και όλοι εκείνοι οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους σαν μάρτυρες, θυσιαζόμενοι για τον Χριστό. Και σήμερα έχουμε το Ευαγγέλιο το οποίο πρέπει να περάσουμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι, να περάσουμε, έχουμε ακόμα αρκετά λεπτά. Ναι, να περάσουμε εδώ πέρα. Μισό λεπτό, ναι, λέμε σήμερα, μιλάμε επίσης και ένα άλλο κομμάτι που είναι οι μακαρισμοί, επειδή μιλάμε για τα συναισθήματα του ανθρώπου. Οι μακαρισμοί τονίζουν ότι ο άνθρωπος που έχει καθαρή την καρδία μπορεί πιο εύκολα να δει το Θεό, επειδή μιλήσατε για την αλήθεια, μιλήσατε για τα ψέματα, τις εποχές μας, στοιχεία της καθημερινότητάς μας, ο εγωισμός, η αλασονία. Πολλές φορές δεν μας αφήνουν αυτά να δούμε, να θεαθούμε την ομορφιά του αγαθού. Και επίσης, όποιος επιθυμεί, επειδή ρωτάει κάποιος ποιος, μπορεί να ρωτήσει πληροφορίες για την ερχόμενη εκδήλωση που θα κάνω την άλλη εβδομάδα στο κέντρο του Χαλανδρίου. Αν θέλετε να έρθετε έτσι να μιλήσουν και να ακουστούν οι δικές σας απόψεις. Και ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να φτάσει στη θέαση, το μεγάλο ζήτημα του νεοπλατωνισμού, του Πλωτίνου που έδρασε το 204 μετά Χριστόν. Ο Αριστοτέλης, που είπαμε ήταν πρόχριστου αιώνος, μίλησε για την μέδεξη, την μοίηση του ανθρώπου. Και ουσιαστικά μας λέει και η Πατρική Θεολογία, μέσα από την καθαρότητα της καρδίας που διακηρύτεται μέσα από τους μακαρισμούς, ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στο αγαθό, μπορεί να φτάσει στον ίδιο το Θεό. Ναι, κυρία Τζακλή. Να δούμε τώρα λίγο το Ευαγγέλιο. Ναι. Έχει κάποια ωραία μηνύματα το Ευαγγέλιο σήμερα. Είναι ο Μάρκος, στο Ήτα 34, στο 8 δηλαδή, και στο 1 τον πρώτο στίχο. Ο Ιησούς προσκάλεσε τους μαθητάς του και τους είπε, ενώ γύρω-γύρω ο λαός τον άκουγε, εκείνος που θέλει να γίνει ακόλουθός μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, τον διεφθαρμένο του εαυτό, εννοείται το διεφθαρμένο, και ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει, μιμούμενος το παράδειγμά μου. Ο σταυρός που τον αποφεύγουμε εμείς συνήθως οι άνθρωποι, είναι το εφαλτήριο της Αναστάσεως. Άμα δεν γίνει σταύρωση, Ανάσταση δεν γίνεται, αγαπητέ μου Γιώργο. Πρέπει λοιπόν ούτως ή άλλως ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή κάπως σταυρώνεται. Είναι τις προηγούμενες εκπομπής του Ευαγγέλιου, ναι, απλά και να μην μπερδευόμαστε. Προηγούμενης εβδομάδας δηλαδή. Ναι. Αυτό, για να μην μπερδευόμαστε, γιατί ρωτάνε πολλοί φίλοι. Ναι. Η εκπομπή είναι καινούργια, απλά είναι τις προηγούμενες εβδομάδες. Ας σηκώσει λοιπόν το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Μιμούμενος στο παράδειγμά μου. Διότι όποιος θέλει μόνο να σώσει τη ζωή του αυτή, θα χάσει την πνευματική και αιώνια ζωή, μας λέει ο Τρεμπέλας.
Όποιος όμως θυσιάσει τη ζωή του αυτή, ακολουθώντας το Ευαγγέλιο μου, αυτός θα σώσει την ψυχή του στην αιωνιότητα. Αυτή η σωτηρία είναι το παν. Διότι τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο να κερδίσει όλο τον κόσμο και στο τέλος χάσει την ψυχή του, πράγματι. Αυτό που πόσο θα ζήσουμε σε... ναι, αυτό που είπαμε. Πόσο θα ζήσει ακόμα, 10, 20, 30, 50 χρόνια, τελειώνουν και αυτά και τι γίνεται μετά. Μετά τι γίνεται, εάν δεν έχει την κατάσταση αυτή η οποία θα τον εφέρει προς τη Βασιλεία του Θεού, αν δεν έχει δουλέψει πάνω σε αυτό το θέμα, και τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για να εξαγοράσει την ψυχή του, συνεχίζει ο Κύριος. Τίποτα λέμε εμείς έτσι, δεν θα δώσει τίποτα. Διότι οποιοδήποτε εντραπεί και εμένα και τους λόγους μου, συνεχίζει, επηρεαζόμενος από αυτή την γενεά, την Πόρνη και Μιχαλίδα, μας θυμίζει και τη δικιά μας γενεά η οποία είναι έτσι πάλι, Πόρνη και Μιχαλίδα, όπως είναι και η δική μας άλλωστε, και αποδεικνύεται το γεγονός αυτό ότι είμαστε και εμείς μια γενεά Πόρνη και Μιχαλίδα, διότι η Πορνεία πάει σύννεφο σε όλες τις χώρες της γης και αυτό δεν είναι κρυφό, φαίνεται και στα κανάλια και παντού και παντού και παντού. Ναι, ενώ ναι, εμείς, το έχουμε ακόμα, κύριε Τσακλή. Ενώ εμείς, κύριε Φουντουλάκη, οι αρχαίοι κάνανε ένα ναό για την Παρθενία που λέγεται Παρθενώνας, δεν μιλάει κανένας για την Παρθενία σήμερα, έτσι, και θεωρείται ντροπή η Παρθενία. Εκεί φτάσαμε. Ναι. Ενώ οι δικοί μας κάνανε τον Παρθενώνα. Μήπως είχαν σκεφτεί την Παναγία που ήταν Παρθένα και κάνανε τον Παρθενώνα. Λέω εγώ ένα ερώτημα θέτω. Διότι εκεί ανήκει η Παναγία, στον Παρθενώνα της. Λοιπόν, αλλά τον Παρθενώνα τον έχουμε έτσι συμβολικά για ένα μνημείο, αλλά δεν ξέρω όμως πρέπει... γιατί έγινε. Φτάσαμε, δεν ξέρω πώς πέρασε ο χρόνος, δεν έχω καταλάβει. Τελειώνουμε. Ναι, πείτε μας δύο λόγια, γιατί με πιέζουν πολύ. Οποιοδήποτε είναι ντραπεί εμένα και τους λόγους μου, επηρεασμένος από τη γενιά αυτή, τη Μιχαλίδα και Πόρνη, θα τον ντραπώ εγώ και θα τον αποκηρύξω μπροστά στον πατέρα μου, όταν θα περιστοιχίζομαι από τους Αγίους Αγγέλους και τη δόξα του Πατρός μου. Αυτή είναι η εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας, δηλαδή ο Χριστός που ξανάρχεται στον κόσμο περιστοιχισμένος από όλους τους Αγίους Αγγέλους. Και το ρεζουμέ της υπόθεσης είναι ότι η ομολογία πρέπει να είναι απτόητος. Και εμείς δεν κάνουμε το σταυρό μας ούτε καν όταν περνάμε έξω από μια εκκλησία από δειλία ή χλιαρότητα. Δεν θέλει ο Θεός, δεν δίνει πνεύμα δειλίας και χλιαρότητος. Έτσι ήταν οι μάρτυρες και οι Άγιοι, ναι, που πηγαίνανε για μαρτύρια. Και λέγανε θέλω να μπω στα θηρία. Άρα, κύριε Τσακλή, λοιπόν, ναι, άρα ομολογία απτόητος. Μία λέξη και κλείνουμε. Μιλάτε για την ομολογία, μιλήσατε για την ομολογία. Δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος για τις εκπομπής. Μία λέξη. Ναι, η ψυχή. Πείτε λέξη και κλείνω. Να μιλήσουμε για ψυχή, για θρησκεία, για αιωνιότητα, για ειρήνη, για αγάπη, για Θεό, για Χριστό. Να είστε καλά, κύριε Τσακλή. Αυτά να γίνουν από σήμερα και να γίνουν σήμερα, βλέπετε στο... Έτσι. Μέλεμά μας και να ξέρουμε τι είναι αυτά τα πράγματα που λέμε. Όχι μόνο τα οικονομικά. Μόνο τα οικονομικά, αλλά και τα πνευματικά. Φτάσαμε στο τέλος, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο τώρα μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες για όλα αυτά τα θέματα και για τα 5 μου βιβλία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.